Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη τηλεόραση του RTV. Δύο μέρες μετά το διάγγελμα του Πρωθυπουργού για την σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα με το άνοιγμα δραστηριοτήτων, αλλά και τα μέτρα εν ώψη Πάσχα μετά το απαγορευτικό για τις διαπεριφερειακές μετακινήσεις, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς εξειδίκευσε τον οδικό χάρτη για το άνοιγμα της εστίασης στις 3 Μαΐου, το άνοιγμα των μόλς και των κέντρων αισθητικής από αύριο, καθώς επίσης και όλα όσα θα ισχύσουν εν ώψη του Πάσχα. Στην απογευματινή σημερινή ενημέρωση συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης. Το Πάσχα και φέτος θα είναι διαφορετικό. Διαφορετικό σε σχέση με το πώς συνηθίζαμε να το γιορτάζουμε, διαφορετικό όμως και σε σχέση με το περσινό. Γιατί μπορεί να καλούμαστε να το γιορτάσουμε με κάποιους περιορισμούς, μακριά από το χωριό μας και ίσως όχι παρέα με όλους όσοι θα θέλαμε να είναι μαζί μας αυτές τις μέρες. Θα μπορέσουμε όμως να παρακολουθήσουμε από κοντά τις λειτουργίες της Άγιας αυτές τις μέρες και να μοιραστούμε το γιορτινό τραπέζι έστω με μερικά από τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Πιο συγκεκριμένα, όπως ήδη γνωρίζετε, για τις επόμενες ημέρες ισχύουν τα εξής. Όσον αφορά στη λειτουργία των εκκλησιών μας. Για τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα θα συνεχίσει να ισχύσει μέχρι σήμερα αναλογία του ενός ατόμου ανά 25 τετραγωνικά με τα υγειονομικά μέτρα που ήδη ισχύουν. Επαρκής αερισμός των χώρων, τήρηση αποστάσεων και κανόνων υγιεινής, αντισηψία χεριών, υποχρεωτική χρήση μάσκας. Επίσης, στους εξωτερικούς χώρους των ναών, η αναλογία αυτή διαμορφώνεται σε ένα άτομο ανά 10 τετραγωνικά και πάντα με την τήρηση των κανόνων υγιεινής. Για τους πιστούς είναι υποχρεωτική η χρήση διπλής μάσκας τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους. Ενώ για τους ιερείς, νεοκόρους, ιεροψάλτες και το λοιπό προσωπικό που θα βρίσκεται εντός του ναού, είναι υποχρεωτική διενέργεια τεστ. Τέλος, σχετικά με τις ακολουθίες της Μεγάλης Παρασκευής, σημειώνεται ότι, πρώτον, η περιφορά του επιταφείου θα γίνει μόνο στον προαύλιο χώρο των ναών, χωρίς να ακολουθεί πομπή πιστών. Ενώ το προσκύνημα του επιταφείου θα γίνει εκτός του ναού, και πάντα με την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων, όπως τήρηση αποστάσεων, υποχρεωτική χρήση διπλής μάσκας και τους λοιπούς περιορισμούς που έχουμε ήδη αναφέρει. Σχετικά με το χρονικό όριο απαγόρευσης κυκλοφορίας, το κερφιού, ο περιορισμός κυκλοφορίας ξεκινά στις 10 το βράδυ, την Μεγάλη Εβδομάδα και την ημέρα του Πάσχα, ενώ από τη Δευτέρα του Πάσχα, 3 Μαΐου, ο περιορισμός αρχίζει στις 11 το βράδυ. Την Κυριακή του Πάσχα υπάρχει δυνατότητα συγκέντρωσης 2 οικογενειών έως 9 άτομα, ενώ αν πρόκειται για υπαίθριο χώρο, 2 ευρύτερες οικογένειες έως 12 άτομα. Συστήνεται η διενέργεια προηγούμενου οικιακού αυτοδιαγνωστικού τεστ σε όσους συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις αυτές. Όσον αφορά στις υπερτοπικές μετακινήσεις, από σήμερα και μέχρι τις 10 Μαΐου απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων της οικίας Περιφερειακής Ενότητας. Στην περίπτωση της Αττικής, η μετακίνηση δεν επιτρέπεται εκτός των ορίων της περιφέρειας και από ή προς την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων. Η μετακίνηση μεταξύ περιφερειακών ενότητων επιτρέπεται στις εξής περιπτώσεις και μόνο. Μετακίνηση από και προς την εργασία με τον τρόπο που προβλεπόταν. Σημειώνεται ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα προσπιστοποίησης μετακίνησης για λόγους εργασίας προσδιορίζουν το χρόνο έναρξης και λήξης της μετακίνησης και διασταυρώνονται από τις αρχές ελέγχου με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου αλλά και στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη. Όσον αφορά στους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνεται ότι στην υπεύθυνη δήλωση η βεβαίωση πρέπει να αναφέρεται συγκεκριμένα ο λόγος μετακίνησης, παραδείγματος χάρη αν υπάρχει προγραμματισμένο ραντεβού σε συγκεκριμένη δημόσια υπηρεσία, ενώ ο συνολικός χρόνος μετακίνησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 48 ώρες. Μετακίνηση για λόγους υγείας αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση μετακίνησης προς δημόσια δομή υγείας, η οποία σε περίπτωση ελέγχου πρέπει να πιστοποιείται από σχετικό έγγραφο της ίδιας της δομής. Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας, μετάβαση σε κηδεία, στην περίπτωση αυτή ο μετακινούμενος σε περίπτωση ελέγχου καλείται να επιδείξει πέρα της σχετικής βεβαίωσης ή SMS με κωδικό 5 τα ακόλουθα δύο έγγραφα, τη ληξιαρχική πράξη θανάτου αλλά και την άδεια ταφής. Επίσης, εξαιρείται η μετάβαση διαζευμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση επικοινωνίας γονέων και τέκνων. Σε αυτή την περίπτωση, ο μετακινούμενος γονέας υποχρεούται σε περίπτωση ελέγχου να επιδεικνύει αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή βολιογραφική πράξη λύση του γάμου σε περίπτωση διαζυγίου ή
υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599 του 1986 σε περίπτωση διάστασης, καθώς και στοιχεία από τα οποία προκύπτει η κατοικία του τέκνου. Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή στο εξής σημείο. Δεν επιτρέπεται η συνδυαστική χρήση βεβαίωσης μετακίνησης για λόγους εργασίας και ε1 για εφάπαξ μετάβαση σε μόνιμη κατοικία. Δηλαδή, δεν μπορεί ο επαγγελματίας να χρησιμοποιήσει την ιδιότητά του για να μεταβεί στο χωριό ή εκτός περιφερειακής ενότητας και να επιστρέψει στον τόπο μόνιμης κατοικίας του επιδεικνύοντας το ε1. Επαναλαμβάνω, μέχρι τις 10 Μαΐου η μετακίνηση μεταξύ περιφερειακών ενωτήτων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για λόγους εργασίας, λόγους υγείας, εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας, μετάβαση σε κηδεία και μετάβαση διαζευμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων. Επίσης σημειώνεται η μετακίνηση εκτός περιφερειακής ενότητας για τη συγκομιδή αγροτικών προϊόντων δεν επιτρέπεται από ιδιώτες με επίδειξη ε9 για τη συγκεκριμένη περίοδο. Σχετικά με την επαναλειτουργία δραστηριοτήτων, υπενθυμίζεται ότι από τη Δευτέρα 3 Μαΐου επαναλειτουργούν και οι χώροι εστίασης, τα εστιατόρια και οι καφετέριες, με τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων και με υποχρεωτικό self-test 2 φορές την εβδομάδα. Επίσης, στη σημερινή συνεδρίασή της, η Επιτροπή των Επιδημιολόγων μας τάχθηκε υπέρ της λειτουργίας από αύριο αυτά του λιανεμπορίου στη Θεσσαλονίκη και στην Κοζάνη και με τη μέθοδο Click and Shop και της επαναλειτουργίας των εμπορικών κέντρων και των εκπτωτικών χωριών, καθώς και των κέντρων εισθητικής. Τονίζεται από αύριο, Σάββατο 24 Απριλίου. Θυμίζουμε ότι η μετάβαση σε αυτά θα γίνεται κατόπιν ραντεβού και με την αποστολή SMS το 13032. Σε κάθε περίπτωση, το λεπτομερή τρόπο επαναλειτουργίας θα παρουσιάσει σε λίγο ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ο κ. Σταμπουλίδης. Στη συνέχεια, ας δούμε πώς διαμορφώνεται ο χάρτης υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας μετά τη συνεδρία της Επιτροπής, κατά την οποία εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα. Η Επιτροπή ομόφωνα κατέληξε ότι στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, στο βαθύ κόκκινο, ανεβαίνουν και εντάσσονται από αύριο το πρωί η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας και ο Δήμος Κισάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Επιπλέον, στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου κόκκινο, από το επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, από το βαθύ κόκκινο, κατεβαίνουν και εντάσσονται με ομόφωνη γνώμη της Επιτροπής οι ακόλουθες περιοχές. Ηχείος, οι Δήμοι Ιωαννίνων, Κόνιτσας και Βόρειων Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, ο Δήμος Ερέτρειας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, ο Δήμος Βέρειας της Περιφερειακής Ενότητας Σημαθίας, ο Δήμος Λαμιαίων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, αλλά και ο Δήμος Ρόδου. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω για ακόμη μια φορά την ανάγκη τήρησης των μέτρων τα επόμενα, ειδικά 24 ώρα. Κατανοούμε ότι μπορεί να μοιάζει δύσκολο δεδομένης της κούρασης. Είναι όμως εξαιρετικά σημαντικό, γιατί ένα ασφαλές Πάσχα αποτελεί προϋπόθεση για τη σταδιακή άρση των μέτρων. Γιατί με το να φανούμε συνεπείς και να κάνουμε υπομονή μερικές μέρες ακόμα, θα διασφαλίσουμε τις αναγκαίες συνθήκες για να υλοποιήσουμε τον οδικό χάρτη που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι με πολύτιμο σύμμαχο τον εμβολιασμό πλησιάζουμε προς το τέλος αυτής της προσπάθειας. Διανύουμε την τελευταία φάση της, η οποία μπορεί να μοιάζει πιο απαιτητική. Μας οδηγεί όμως στη σταδιακή άρση των περιορισμών, για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στη ζωή μας όπως τη γνωρίζαμε πριν τον κορονοϊό. Για να κάνουμε Πάσχα ξανά στο χωριό όπως πάντα συνηθίζαμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Το λόγο έχει ο κύριος Σταμπουλίδης. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Μετά από μία μακρά περίοδο προσπάθειας των πολιτών για την τήρηση των μέτρων περιορισμού της πανδημίας στη χώρα μας, η κυβέρνηση, έπειτα από την εισήγηση της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων, προχωράει με σταθερά βήματα προς την κανονικότητα. Ήδη οι πρώτες μας αποφάσεις για την επανεκκίνηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στο λιανικό εμπόριο έδειξαν ότι όταν τηρούμε τα μέτρα και σεβόμαστε τους κανόνες, τότε μπορούμε να κερδίσουμε ακόμα περισσότερο υγειονομικό χώρο και να βρούμε ξανά τους ρυθμούς της φιλοσυλλογικής μας ζωής. Με πίστη λοιπόν στη τήρηση των μέτρων και με τη συμμετοχή μας στο εμβολιαστικό πρόγραμμα της χώρας, σε συνδυασμό με τη χρήση των αυτοδιαγνωστικών τεστ, προχωράμε ασφάλεια στην επαναλειτουργία των παρακάτω οικονομικών δραστηριοτήτων. Εμπορικά κέντρα και εκδοτικά χωριά. Από αύριο Σάββατο 24 Απριλίου με τις μεθόδους Click Away και Click Inside. Για τη μετάβαση, όπως είπε και ο Υφυπουργός, απαιτείται η αποστολή του SMS το 13032. Ισχύει για 3 ώρες,
ή όποιος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τη βεβαίωση, χρησιμοποιεί τη γνωστή βεβαίωση τύπου μετακίνησης ή τη χειρόγραφη βεβαίωση κίνησης με αποδεκτικό φυσικά πάντα το καθορισμένο ραντεβού. Ο καταναλωτής οφείλει να διατηρεί το μήνυμα που έχει αποστείλει στο 13032 προκειμένου να αποδεικνύεται η ώρα αποστολής και έγκρισης της μετακίνησής του. Το ωράριο λειτουργίας είναι προαιρετικό από τις 7 π.μ. έως 8.30 μετά μεσημβρίας τις καθημερινές, με εξαίρεση τη Μεγάλη Παρασκευή, όπου το ωράριο διαμορφώνεται από τη 1 μετά μεσημβρίας ως τις 7 μετά μεσημβρίας, και το Μεγάλο Σάββατο, που διαμορφώνεται από τις 7 π.μ. έως τις 6 μετά μεσημβρίας. Είναι υποχρεωτική η πραγματοποίηση του αυτοδιαγνωστικού τεστ, self-test, μια φορά την εβδομάδα για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός εντός των καταστημάτων είναι ένας πελάτης για κάθε 25 τετραγωνικά μέτρα. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών εντός των κοινόχρηστων των χώρων των εμπορικών κέντρων και των εκπτωτικών χωριών ορίζεται ο ένας πελάτης για κάθε 10 τετραγωνικά μέτρα. Υπενθυμίζεται ότι η αναλογία ενός πελάτη ανά 25 τετραγωνικά μέτρα ισχύει για επιχειρήσεις μέχρι 500 τετραγωνικά και η αναλογία μετά διαμορφώνεται στον ένα πελάτη ανά 100 τετραγωνικά μέτρα για επιχειρήσεις άνω των 500 τετραγωνικών μέτρων. Είναι υποχρεωτική η απόσταση μεταξύ πελατών τα 2 μέτρα σε χώρους αναμονής και επίσης σημειώνεται ότι στα εμπορικά κέντρα και εκπτωτικά χωριά απαγορεύεται καθολικά η διλειτουργία των υγειονομικών επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών take away και delivery. Ως προς τα κέντρα αισθητικής, επίσης, η επαναλειτουργία τους ορίζεται για αύριο 24 Απριλίου, Σάββατο. Είναι υποχρεωτική πραγματοποίηση αυτοδιαγνωστικού τεστ 2 φορές την εβδομάδα για εργαζόμενους και επιχειρηματίες. Το κόστος του ενός εξ αυτών βαρύνει το κράτος. Η απόσταση μεταξύ θέσεων εργασίας ορίζεται τα 2 μέτρα. Οι πελάτες θα προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικών μέσων. Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας τους, να συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος και θα επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα. Είναι υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασία για το προσωπικό και τους πελάτες. Το ωράριο είναι ίδιο με τα εμπορικά καταστήματα. Η αναλογία στους χώρους είναι έως 100 τετραγωνικά μέτρα 4 άτομα και για επιχειρήσεις άνω των 100 τετραγωνικών μέτρων 1 άτομο ανά 25 τετραγωνικά μέτρα. Ως προς την έναρξη των επιχειρήσεων εστίασης στις 3 Μαΐου. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε ότι ανοίγουν μόνο οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τους παρακάτω κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας. Όσες επιχειρήσεις υπάγονται υπό τον ΚΑΔ 5610, οι υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο με κωδικό αριθμό δραστηριότητας 5630103, οι υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο χωρίς τεχνικά μηχανήματα και παιχνίδια, ΚΑΔ 5630106, οι υπηρεσίες καφετέριας με κωδικό αριθμό δραστηριότητας 5630107, οι υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο με κωδικό αριθμό δραστηριότητας 5630104. Η λειτουργία πραγματοποιείται μόνο στους εξωτερικούς χώρους. Είναι υποχρεωτική πραγματοποίηση αυτοδιαγνωστικού τεστ 2 φορές την εβδομάδα για όλο το προσωπικό της επιχείρησης. Το κόστος των έναν εξ αυτών που βαρύνει το κράτος. Επιτρέπεται μόνο η παρουσία καθήμενων πελατών. Είναι υποχρεωτική η απολύμανση των καταλόγων κατά την αναλογή των πελατών στα τραπέζια, όπως επίσης παροτρύνεται η χρησιμοποίηση ψηφιακών καταλόγων για τη χρησιμοποίησή τους από τους καταναλωτές. Είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος πάνω στο τραπέζι. Μέχρι 6 άτομα είναι ο πληθυσμός που ορίζεται σε κάθε τραπέζι. Είναι υποχρεωτική η χρήση της μάσκας από το προσωπικό και από τους πελάτες κατά το χρόνο αναμονής και είναι ισχυρή σύσταση για τους καθήμενους πελάτες στα τραπεζοκαθίσματα ή στο μπαρ. Οι αποστάσεις των τραπεζοκαθισμάτων διαμορφώνονται σύμφωνα με τη διάταξη των καρεκλών και ξεκινάνε από τα 90 εκατοστά και φτάνουν ως το 1,8 μέτρα ανά περίπτωση. Επιτρέπεται η χρήση φυσικά των μπαρ από τους πελάτες με τοποθέτηση 2 σκαμπό μαζί και απόσταση 1,5 μέτρου για κάθε επόμενη διάδα σκαμπό. Κλειστά παραμένουν από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί. Οι επιχειρήσεις που παρελειτουργούν με τους προαναφερόμενους ΚΑΔ οφείλουν να επιδεικνύουν στις αρχές ελέγχου τη βεβαίωση από το τάξη από την οποία θα αποδεικνύεται ότι ο ΚΑΔ τους αποτελεί την κύρια δραστηριότητα πριν τις 1 Τρίτη του 2020.
Παραμένουν σε αναστολή επιχειρήσεις που έχουν ως κύρια δραστηριότητα τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας 5621, δραστηριότητας υπηρεσίας τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, και 5630, υπηρεσίες ποτών, και φυσικά συμπεριλαμβάνονται και οι οκταψήφοι αυτών. Έχει δοθεί ήδη στη δημοσιότητα τα σχεδιαγράμματα που επιδεικνύουν πώς ακριβώς διαμορφώνονται οι αποστάσεις στους χώρους αυτούς, και ευχόμαστε αυτή η πρωτοβουλία, αυτή η επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας στο κλάδο της εστίασης να στεθεί και αυτή από την ανάλογη σοβαρότητα που έχουν επιδείξει και οι υπόλοιποι οικονομικοί φορείς, προκειμένου να διαφυλάξουμε και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, αλλά και φυσικά την οικονομική κατάσταση της χώρας. Στην επένδυση του κεντρικού αρδευτικού άβλακα στις περιοχές Βλαχέρνα, Γραμμενίτσα, Ρόκα, προχωρά ο Δήμος Αρταίων μετά την ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα ΠΕΠ Υπήρου και την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 2.200.000 ευρώ. Το έργο αφορά παρεμβάσεις αναβάθμισης, βελτίωσης και ενίσχυσης της πρωτογενούς παραγωγής, της επάρκειας του νερού αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος. Στην επένδυση του κεντρικού αρδευτικού άβλακα στις περιοχές Βλαχέρνα, Γραμμενίτσα, Ρόκα, προχωρά ο Δήμος Αρταίων μετά την ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα ΠΕΠ Υπήρου και την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 2.199.000 ευρώ. Το έργο αφορά παρεμβάσεις αναβάθμισης, βελτίωσης και ενίσχυσης της πρωτογενούς παραγωγής, της επάρκειας του νερού και της προστασίας του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, λόγω του χωμάτινου χαρακτήρα του υφιστάμενου άβλακα, παρουσιάζονται προβλήματα διαρροής, με αποτέλεσμα να μένουν απότιστες οι καλλιέργειες και να μην επαρκεί το νερό για άρδευση και καλλιέργειες. Επιπλέον, το κόστος συντήρησής του είναι μεγάλο, αφού θα πρέπει να καθαρίζεται από την αυτοφυή βλάστηση κάθε χρόνο, για να επιτυγχάνεται έτσι η μέγιστη παροχή του νερού. Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων θα επενδυθούν 2.372 μέτρα από το σημείο υδροληψίας στο φράγμα Πουρναρίου μέχρι τον παράδρομο της Ιόνιας Οδού. Να θυμίσουμε πως την ένταξη 9 έργων εξυγχρονισμού στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης είχε ανακοινώσει στα τέλη Μαρτίου ο Περιφερειάρχης Υπήρου Αλέξανδρος Καχρημάνης. Όπως είχε πει ο κύριος Καχρημάνης, επιτεύχθηκε χάρη στην εξασφάλιση εκ μέρους της Περιφέρειας Υπήρου πρόσθετων πόρων 9 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, με τον συνολικό προϋπολογισμό να ανέρχεται σε 13 εκατομμύρια και οι πρόσθετοι πόροι να προέρχονται από την υπερδέσμευση στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Στο ΕΣΠΑ εντάσσονται έργα που είναι απόλυτα αναγκαία για τις ανάγκες των καλλιεργητών και συνδυάζονται με εγκαταστάσεις συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ήταν κάτι για το οποίο εργαστήκαμε για χρόνια μεθοδικά και συμβάλαμε ώστε τα συναρμόδια Υπουργεία να προχωρήσουν στις νομοθετικές ρυθμίσεις με τις οποίες θα μειωθεί το κόστος παραγωγής που σήμερα επιβαρύνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για τα αντλιοστάσια, ανέφερε τότε ο κ. Καχρημάνης. Η Περιφέρεια Υπήρου είναι φορέας υλοποίησης για 7 έργα, ενώ από ένα έργο υλοποιούν οι Δήμοι Φιλιατών και Αρταίων. Ο Δήμος Αρταίων υλοποιεί την επένδυση του κεντρικού αρδευτικού άβλακα Βλαχέρνα Γραμμενίτσας Ρόκα με προϋπολογισμό, όπως προαναφέρθηκε, 2.199.000 ευρώ. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αρταίων ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχρημάνη και την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας για τις ενέργειες υπερδέσμευσης επιπλέον ποσού χρηματοδότησης, προκειμένου να ενταχθούν τα περισσότερα αρδευτικά έργα στην εν λόγω πρόσκληση, καθώς επίσης και τα στελέχη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού για τις ενέργειες ένταξης του έργου στο ΠΕΠ Υπήρου και των τεχνικών υπηρεσιών για τη σύνταξη της μελέτης. Και άλλες τοπικές κοινότητες. Ναι, είναι αφορά εδώ τώρα ένα ενταγμένο έργο που εντάχθηκε στο ΠΕΠ Υπήρου, της Περιφέρειας Υπήρου, το ΕΣΠΑ, με προϋπολογισμό 2.200.000 ευρώ και αφορά ένα χωμάτινο δίκτυο μήκους 2.372 μέτρα που θα εγκυβωτιστεί. Αυτός ο χωμάτινος άβλακας θα γίνει τσιμεντάβλακας και αυτό ανήκει στο σύνδεσμο άρδρευσης της Βλαχέρνας, Γραμμενίτσας και Ρόκα. Αυτό το δίκτυο ανήκει σε εμάς. Το διαχειριζόμαστε εμείς και είμαστε υπεύθυνοι και να το συντηρούμε για να ποτίζονται καλλιέργειες εδώ των ανθρώπων. Οπότε με αυτό το έργο τι πετυχαίνουμε, ότι θα συνδέσουμε και θα παίρνουμε νερό από το Πουρνάρι
όπως έπαιρνε και το χωμάτινο δίκτυο, αλλά με αυτό το έργο θα γίνεται καλύτερη άδρευση των κτημάτων, δεν θα έχουμε απώλειες νερού που είχαμε με ένα χωμάτινο δίκτυο, δεν θα έχουμε προβλήματα σπασιμάτων σε διάφορα σημεία που έσπαγε ένας άβλακος χωμάτινος και δεν μπορούσαμε να αδρεύσουμε τις περιοχές, και αφού πετυχαίνουμε και καλύτερες συνθήκες, ας πούμε, για τον πρωτογενή τομέα και να αναπτύξουμε το κομμάτι αυτού του πρωτογενή τομέα και να βοηθήσουμε τους αγρότες. Εδώ που εμείς βάζαμε χρήματα, αλλά και τα μηχανήματά μας, να καθαρίσουμε αυτό το δίκτυο, τώρα καταλαβαίνετε ότι θα βάζουμε κάποια χρήματα και τα μηχανήματά μας σε άλλο κομμάτι του δευτερεύοντος δικτύου, έτσι ώστε να υπάρχει συνολικά καθαρισμένο ένα δίκτυο. Οχετός, για να πούμε και κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά, τι διάμετρο θα έχει, γιατί φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερο, οπότε και η ποσότητα του νερού αντίστοιχα θα είναι μεγαλύτερη για την άρδευση των κτημάτων. Κοιτάξτε, θα είναι μικρότερο το πλάτος της διόρυγας από ό,τι είναι ο χωμάτινος, αλλά ο όγκος του νερού που θα είναι μέσα θα είναι μεγαλύτερος και σας λέω ότι δεν θα υπάρχει αυτή η απώλεια του νερού, που αφού δεν υπάρχει απώλεια. Όχι, γιατί δεν θα περνάει μέσα στο χώμα. Με αποτέλεσμα αυτό το νερό που έρχεται όλο, που μπαίνει στην εισαγωγή από το πουρνάρι, θα κατευθύνεται στα χωράφια και θα μπορέσουμε ταυτόχρονα να ποτίσουμε περισσότερες καλλιέργειες, να μην υπάρχουν προβλήματα στο ποτίσμα των καλλιεργειών. Το ζήτημα είναι ότι εμείς θα συνεχίσουμε τέτοια έργα να μελετάμε και στη συνέχεια αυτού του δικτύου, έτσι ώστε να φτάσουμε και σε όλο το μήκος του κεντρικού άβλακα που φτάνει και στη Γραμμενίτσα και στην Σταρόκα. Όμως εδώ θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά τον Περιφερειάρχη, τον Αλέκο τον Καχρημάνη, γιατί εξοικονομήθηκαν χρήματα, έκανε ένα αίτημα υπερδέσμευση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και έτσι μπόρεσαν να μπουν περισσότερα έργα στο ΕΣΠΑ, να χρηματοδοτηθούν πέρα από αυτά που ανακοίνωσε και ο ίδιος που είναι για την περιφέρεια Επίρου, και αυτό για το Δήμο Αρδιών είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο για τους αγρότες, και το επόμενο στάδιο είναι, αφού εντάχθηκε, να το δημοπρατήσουμε, να το αναλάβει ένας εργολάβος να το εκτελέσει. Άρα εδώ σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες του προγραμματισμού που ενέταξαν το έργο και την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αρδιών που έκανε τη μελέτη με ίδια μέσα. Και όσον αφορά τα εγκυβελτιωτικά, κύριε Δημάρχη, γιατί αφορούν και τη δική μας την περιοχή, εκεί τι γίνεται, γιατί δεν μπορεί να είναι πάλι αποσπασματικά αυτά τα έργα. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να συνδέονται μεταξύ τους. Πρόσφατα μίλησα και με το Υπουργείο Υποδομών, με την Διευθύντρια του Υπουργείου Υποδομών. Αυτή τη στιγμή αυτό που θα μελετήσουν, να κάνουν μελέτες για να τα εντάξουν στην επόμενη προγραμματική περίοδο, είναι για δύο περιοχές. Είναι η περιοχή της Γραμμενίτσας και η περιοχή της προς την Καλαμιά, περιοχή Καλαμιά Ρόκα, που θα κουμπώσουν πάνω στο κεντρικό αδρευτικό άβλακα, το οποίο έχει γίνει τώρα. Άρα δηλαδή, προκειμένου να είναι αυτός ο κεντρικός άβλακας που έκανε το Υπουργείο σε αυτή την περιοχή, θα κάνουν τα κάθετα δίκτυα και τα αντλιοστάσια για να μπορέσουν να αδρεύσουν αυτή την περιοχή. Σωστός σχεδιασμός είναι αυτός και εμείς το επικροτούμε. Όμως αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχει ένα συνολικότερο σχέδιο, έτσι ώστε να γίνονται αντίστοιχα μελέτες στις περιοχές αυτές και αντίστοιχα έργα, και να μην μένουμε μόνο στα λόγια που συζητάμε τα κυβερνητικά τα έργα πεδιάδα 40 από τη δεκαετία του 50. Και επειδή τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει μια στροφή και πολλοί και μικροί και νέοι άνθρωποι και μεγαλύτεροι ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα, βλέπετε ότι παντού έχουμε γεμίσει με νέα κτήματα, είτε αυτά είναι ακτινίδια, είτε αυτά είναι μανταρίνια, πορτοκαλιές κτλ. Είναι πολύ ευχάριστο. Άρα και εμείς πρέπει να κάνουμε τις υποδομές αυτές, είτε αυτά λέγονται αδρευτικά δίκτυα, είτε αυτά λέγονται και ασφαλτοστρώσεις, που αυτή τη στιγμή στο Δήμο υλοποιούμε ένα έργο 80 χιλιόμετρων ασφαλτοστρώσεων και πολλές ήδη έχουν ξεκινήσει, έχουν αναπτυχθεί στον κάμπο. 217 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από το ολοκαύτωμα των Σουλιωτών στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Σέλτσο της Άρτας. Το γεγονός αυτό αποτελεί σταθμό στην ελληνική ιστορία, καθώς εκεί γράφτηκε η τελευταία τραγική σελίδα τον Απρίλιο του 1804, στην ιστορική μάχη που έγινε μεταξύ των στρατευμάτων του Αλή Πασά και των Σουλιωτών, και στον ηρωισμό και την αυτοθυσία των τελευταίων, οι οποίοι, όπως το Ζάλογο, προτίμησαν το θάνατο και το γκρέμισμα στον Αχελό από την αιχμαλωσία και την ατίμωση. Παράλληλα, σαν σήμερα, πέθανε ο αρχιστράτηγος της Ελληνικής Επανάστασης Γεώργιος Καραϊσκάκης, ανήμερα της γιορτής του, 23 Απριλίου του 1827, και θαύτηκε, όπως επιθυμούσε, στον Άγιο Δημήτριο Σαλαμίνας. Σαν σήμερα, στις 23 Απριλίου του 1827, σε ηλικία 45 ετών, πέθανε ο αρχιστράτηγος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, Γεώργιος Καραϊσκάκης. Γεννήθηκε το 1782 στο μοναστήρι Κοίμησης της Θεοτόκου της Κουλικαριάς. Αξιώθηκε να αντιπαλέψει τη μοίρα του.
και από τίποτα που το όριζε εκείνη, αυτός ξεπετάχτηκε μόνος και αδέσποτος. Δρόμος του η περιπλάνηση και η ανάγκη. Ο αγώνας, η επιβίωση και πέρασε αγέροχος και ανυπόταχτος. Με το σπαθί του μονάχα, με αυτό και με το πείσμα του. Τη λεβεντιά του, την τρέλα του βάδιζε ατρόμητος ανάμεσα στις φλογισμένες μπάλες του άνισου αγώνα, επαναστάτης, η όλα ή τίποτα. Συναντήθηκε με το θάνατο πολλές φορές, δεν το λογάριασε. Τι είχε να χάσει. Και ανεβαίνοντας στις πλαγιές, στις κορφές και στη χέτη του ανέμου, ανταμώθηκε με τους τίτλους του έθνους και του γένους. Δεν τον συγκίνησαν, δεν τον κέρδισαν. Τις τελευταίες στιγμές στη ζωή του, πληγωμένος από βόλιο ελληνικό, κάλεσε δίπλα του τα παλικάρια του. «Ισμέν των ιών μου αφήνω το τουφέκι μου, τη μόνη μου περιουσία, την οποία έχω τώρα, τα σδεθηκατέρας μου, τα αφιερώνω εις εσάς τους συναγωνιστές μου», τους είπε. Ο Γιώργιος Καραϊσκάκης δεν χωρά σε έναν τόπο μονάχα. Δεν ανήκει στο έθνος του μόνο. Δεν είναι παιδί της δικής του μονάχα φίλης. Είναι παιδί όλου του κόσμου. Στις 8 Ιουνίου, με λίγους μονάχα πολεμιστές, διαλύει στο Κομπότι στρατόπεδο 3.000 Τούρκων και αναγκάζει τους διασκορπισμένους άνδρες του να κλειστούν στο ναό του Αγίου Γεωργίου και σε άλλα κτίρια για να σωθούν. Εκεί βρίζοντας και κλεβάζοντας τους Τούρκους, σήκωσε τη φουστανέλα του και τους έδειχνε τα οπίστια του. Ένας Τούρκος τον πυροβόλησε και τον τραυμάτισε. Η μάχη της Άρτας με βοηθό του το Γιάννη Μακρυγιάννη και 300 παλικάρια χτυπά την τουρκική φρουρά του νεοχωρίου και τη διαλύει. Συγκεντρώνει τρόφιμα και στρατολογεί από εκεί παλικάρια για τη μεγάλη ώρα που πλησιάζει, τη μάχη της Άρτας. Αφάνισε το σταθμό των Τούρκων στο Μεσόπυργο Άρτας μαζί με τον θείο του Γιώργου Μπακόλα. Στις 15 Νοεμβρίου το πρωί αρχίζει η μάχη της Άρτας. Η πόλη καταλαμβάνεται από τους επαναστάτες. Οι Τούρκοι κλείνονται στο κάστρο, στη Μητρόπολη και σε 5 επιτυχισμένα σπίτια. Ο Καραϊσκάκης επιτίθεται παρέα με τον Μάρκο Μπότσαρη από το Μαράτι. Φθάνει στο θρυλικό γεφύρι, το καταλαμβάνει και αρπάζει τα κανόνια των Τούρκων, οι οποίοι τρέπονται σε φυγή. Καραϊσκάκης και Μάρκος μπαίνουν πρώτοι στην πόλη και αφήνουν με τον ιορισμό τους άφουν στους άλλους αγωνιστές. Μα την πατρίδα αυτήν δεν ήταν άνθρωποι, ήταν αετοί, στα ποδάρια και λοντάρια στην καρδιά. Ένα τουφέκι ρίξαν εις τους Τούρκους και βγάλανε τα σπαθιά και τους αφάνισαν και τους έμπεσαν μέσα εις τη χώρα. Αφηγητό Γιάννης Μακρυγιάννης που τους έβλεπε και τους καμάρωνε από κοντά. Αρχές Φλεβάρι του 1822, Καραϊσκάκης και Γόγος Μπακόλας αφανίζουν τη φρουρά των Τούρκων στο πύργο του Σουμερού. Τέλος, στις 4 Ιουλίου του ίδιου έτους, οι ίδιοι πρωταγωνιστές πήραν μέρος με πολλούς φιλέλληνες στην άτυχη μάχη του Πέτα. 23 Απρίλη, ημέρα μνήμης του θανάτου του αρχιστράτηγου της Ελληνικής Επανάστασης. Ο Γιώργος Καραϊσκάκης ακολούθησε το δρόμο της ψυχής του και πέρασε αγέροχος και ανυπόταχτος στη λαμπρή αιωνιότητα με το σπαθί του μονάχα, με αυτό και με το πείσμα της ψυχής του. Ηγετική φυσιογνωμία και εμβληματική προσωπικότητα, βαθιά χαραγμένη και ριζωμένη στις ψυχές και στις καρδιές όλων μας. Σε έναν κόσμο αλλιώτικο. Σε μια κοινωνία που όλο αλλάζει και εν μέσω μιας πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης αναζητούνται σύγχρονοι Καραϊσκάκηδες να εμπνεύσουν τα παιδιά μας, να ανεβάσουν το ηθικό όλων μας και να δημιουργήσουν μια κοινωνία πιο ανθρώπινη. Ψηλά οι καρδιές, αγαπημένοι και μονιασμένοι, να οδηγήσουμε τη χώρα μας εκεί που πραγματικά της αξίζει. Καλό Πάσχα σε όλους μας. Ο Γιώργος Καραϊσκάκης και γεννήθηκε και έδρασε στη Σκουλικαριά της Άρτας, στη Σκουλικαριά που ήταν η γενέτειρά του και την ένιωθε για πραγματική του πατρίδα. Ποτέ δεν σύναψε κανένα συναισθηματικό και συγγενικό δεσμό ούτε με το Μαυρομάτι ούτε με την ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας. Καμία του πολεμική δραστηριότητα δεν σημειώθηκε στα μέρη αυτά. Ο χώρος της στρατιωτικής και πολεμικής τους δράσης ήταν η Σκουλικαριά, τα όρη του Βάλτου και η περιοχή του Καρπανησίου και των Αγράφων. Πέρα αυτών των αμφισβήτητων ιστορικών γεγονότων, έγκυροι μελετητές δεν διατηρούν καμία αμφιβολία για τον τόπο γέννησης του Γεωργίου Καραϊσκάκη. Η 23η Απριλίου είναι η ημέρα μνήμης της θυσίας των Σουλιωτών στο Σέλτσο. Η μάχη του Σέλτσου και η τελευταία θυσία των Σουλιωτών το 1804 είναι ένα δεύτερο ζάλογο, τραγικότερο ίσως, αλλά σχετικά άγνωστο στο ευρύ κοινό. Ήταν ένα βαρύ τίμημα που πλήρωσε ο Ελληνισμός στη μάχη για την αποτείναξη των Οθωμανικού ζυγού, καθώς από τους 1.400 Σουλιώτες που κατέφθασαν στην Ιερά Μονή που υπήρχε στο Σέλτσο, διασώθηκαν μόνο 65.
και σαν πρώτα ανδριωμένη. Χαίρε ο χαίρε ελευθεριά. Από την Ιερά Μονή Σέλτσου στις Πηγές, ιστορική έδρα του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, αποδίδουμε σήμερα, 23 Απρίλη, ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της θυσίας των Σουλιωτών στο Σέλτσο, οι οποίοι, βάζοντας πάνω από τη ζωή τους, τις αρχές, τις αξίες και τα ιδανικά, θυσιάστηκαν στο βωμό της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας. Και σήμερα, σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες που ζούμε, σε ό,τι επιχειρείτε, ας έχουμε ως οδηγό και πηγή έμπνευσης τις θυσίες και τους αγώνες των τιμόμενων προσώπων και την υπέρβαση των ορίων που αποτόλμησαν. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Από Πέμπτη έως Τετάρτη σε όλα τα σούπερ μάρκετ του ομίλου Ελωμάς. Σκληρό τυρί 5,99 το κιλό. Πέψη, Ήβη και 7-Up 40% φθηνότερα. Ελωμάς χαρτί υγείας μόνο 2,98. Ελωμάς, με τη δύναμη των ελληνικών σούπερ μάρκετ. Επίσης, μέχρι την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης θα βρείτε Χελμός βλαχοπούλα τυρί λευκό αγελάδος μόνο 3,69 το κιλό. Κοτόπουλο μπούτι συνεταιρισμού Νοπό μόνο 2,29 το κιλό. Ελμές εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρων μόνο 8,45. Γραβιέρα σφακιανές μαδάρες Κρήτης μόνο 8,19 το κιλό. Φιστικό βούτυρο ρουχαΐτο γλουκράνσι ή απαλό 350 γραμμαρίων μόνο 2,23. Και χαρτί κουζίνας Maxi επαγγελματικό δίφυλλο 2 κιλών μόνο 3,92. Μεγάλες προσφορές μόνο στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης. Τα δικά μας ντόπια καταστήματα. Να τρώει η μάνα και του παιδιού να δίνει. Άρτα. Κοτόπουλα από την Ήπειρο της γεύσης. Σάββατο του Λαζάρου αύριο και λόγω των περιοριστικών μέτρων μόνο από εκπροσώπους συλλόγων και όχι από τα μικρά λαζαρούδια άκουσε σήμερα τα κάλαντα ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχρημάνης. Τα κάλαντα του Λαζάρου έψαλαν στον Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχρημάνη με την τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων. Πολίτες από πολιτιστικούς συλλόγους, ντυμένοι με τις παραδοσιακές ενδυμασίες, κράτησαν ζωντανό το έθιμο. Ευχόμενοι όλοι του χρόνου η πανδημία του κορονοϊού να αποτελεί μακρινό παρελθόν. Thank you.
διπλή ευκαιρία αναπτυξιακής προοπτικής και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των δημοτών του σηματοδοτεί για το Δήμο Ερημάνθου η έναρξη υδροδότησης των πρώτων κοινοτήτων από το φράγμα Πύρου Παραπύρου, καθώς επίσης και της τουριστικής αξιοποίησης της παραλίμνιας περιοχής. Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης και ο Δήμαρχος Ερημάνθου βρέθηκαν στην κοινότητα Βασιλικού, όπου συμβολικά άνοιξαν τη βάνα στο δίκτυο ίδρυυσης, εγκαινιάζοντας έτσι μια νέα εποχή για την περιοχή, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκαν και το φράγμα, όπου συζήτησαν και συμφώνησαν τις επόμενες ενέργειες για την ανάδειξη και αξιοποίηση της παραλίμνιας περιοχής. Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης επισκέφθηκε και έργα τα οποία πραγματοποιούνται στο βόρειο τμήμα του νομού Έτωλα Καρνανίας. Διπλή ευκαιρία αναπτυξιακής προοπτικής και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των δημοτών του σηματοδοτεί για το Δήμο Ερημάνθου η έναρξη της υδροδότησης των πρώτων κοινοτήτων από το φράγμα Πύρου Παραπύρου και της τουριστικής αξιοποίησης της παραλίμνιας περιοχής. Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης και ο Δήμαρχος Ερημάνθου βρέθηκαν στην κοινότητα Βασιλικού, όπου συμβολικά άνοιξαν τη βάνα στο δίκτυο ίδρυυσης, εγκαινιάζοντας έτσι μια νέα εποχή για την περιοχή, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκαν το φράγμα, όπου συζήτησαν και συμφώνησαν τις επόμενες ενέργειες για την ανάδειξη και αξιοποίηση της παραλίμνιας περιοχής. Μετά την επίσκεψή του στην περιοχή, ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης τόνισε μεταξύ άλλων: «Γνωρίζουμε καλά ότι αυτή η περιοχή έχει τεράστιες δυνατότητες αξιοποίησης και ανάπτυξης, όπως εξάλλου συμβαίνει σε πολλές άλλες παραλίμνιες περιοχές της χώρας. Το φράγμα μπήκε στη ζωή μας για να προσφέρει όχι μόνο το πολύτιμο αγωθό του νερού, αλλά και για ένα νέο πόλο έλξης επισκεπτών στη Δυτική Ελλάδα». Είμαστε σήμερα εδώ στον Ερήμανθο, μαζί με τον φίλο δήμαρχο τον Θόδωρο τον Παρή, για δύο λόγους. Ο ένας είναι γιατί πριν από λίγο κάναμε μαζί μια συμβολική πράξη που ουσιαστικά καταδεικνύει την αρχή της υδροδότησης οικισμών του Δήμου από το φράγμα του Πύρου Παραπύρου, καλύπτοντας μια πάγια και διαχρονική ανάγκη των κατοίκων της περιοχής, μια ανάγκη που έχει να κάνει με το βιωτικό τους επίπεδο, γιατί μην ξεχνάμε ότι το νερό είναι πολιτισμός αλλά είναι και ανάπτυξη. Έρχεται λοιπόν να καλύψει αυτό την πρώτη φάση, ουσιαστικά και να ολοκληρώσει την πρώτη φάση της υδροδότησης κοινοτήτων της βορειοδυτικής Αχαΐας. Ταυτόχρονα είμαστε εδώ για να υπενθυμίσουμε ότι ακολουθεί η δεύτερη φάση, μια φάση προϋπολογισμού 16 περίπου εκατομμυρίων ευρώ που έχει να κάνει με την ολοκλήρωση πλέον αυτής της ανάγκης για υδροδότηση σε οικισμούς και πάλι της περιοχής που θα λύσει άπαξ και διαπαντός το πρόβλημα της υδροδότησης των συγκεκριμένων οικισμών και ολοκληρώνοντας ουσιαστικά μια χρόνια ανάγκη και ένα χρονίζον αίτημα των πολιτών. Είμαστε όμως εδώ και για έναν άλλο λόγο. Είμαστε εδώ για να υπενθυμίσουμε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Δήμος Ερημάνθου έχουν πολύ ψηλά στην ατζέντα την ανάπτυξη της περιοχής και της συγκεκριμένης περιοχής του φράγματος, όχι μόνο ως ένας χώρος ο οποίος υδροδοτεί το μεγαλύτερο κομμάτι της Αχαΐας, αλλά και έναν χώρο ο οποίος μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης για την περιοχή της Αχαΐας και όχι μόνο, αλλά και της ολόκληρης της Δυτικής Ελλάδας. Γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ και καιρό συνεργαζόμαστε για να καλύψουμε και να ανακτήσουμε χαμένο χρόνο. Τρέχουμε πραγματικά τις διαδικασίες και είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι πολύ σύντομα θα είναι πραγματικότητα ο τεχνικός σύμβουλος που με τη συνεργασία μας θα είναι στη διάθεση του Δήμου Ερημάνθου, ο οποίος και θα καταλήξει σε απτά βήματα που θα μας οδηγήσουν στην ουσιαστική ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου και όχι μόνο της περιοχής του φράγματος Πύρου Παραπύρου. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια μεγάλη στιγμή αυτή για μας, γιατί νιώθουμε ότι γινόμαστε ένα κομμάτι πραγματικών πράξεων, πραγματικής μετάβασης από τα άειλα οράματα σε ουσιαστικές πράξεις. Και νομίζω ότι αυτό τιμά όλους μας. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Ερημάνθου Θεόδωρος Μπαρής δήλωσε: «Ένα σπουδαίο έργο υποδομής που έχουμε την τύχη να φιλοξενούμε εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας και δίνει προστιθέμενη αξία στην περιοχή μας. Η υδροδότηση από το φράγμα σηματοδοτεί το τέλος του εφιάλτη της λειψιδρίας».
Ο Δήμος Ερημάνθου προχωρά στην ανάδειξη, αξιοποίηση και προστασία της παραλίμνιας περιοχής του φράγματος Πύρου Παραπύρου, καθώς πρόκειται να εκπονήσει στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο για την περιοχή περιμετρικά του υδροταμιευτήρα ίδρευσης Τεχνητή Λίμνη Αστερίου. Με μεγάλη χαρά σήμερα πράγματι υποδεχόμαστε εδώ τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Φαρμάκη και τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, τον κύριο Παπαδόπουλο. Γιατί πράγματι έχουμε δύο σημαντικά νέα, δύο σημαντικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα σήμερα στην περιοχή μας. Λέμε σήμερα, αλλά είναι αλήθεια ότι υπάρχει ένα έργο αρκετών χρόνων πίσω που έραχε σε εμάς και με τις ενέργειες που έγινε στο πέρας αυτής της διαδρομής να ολοκληρωθεί η υδροδότηση, η διαδικασία υδροδότησης και κοινοτήτων του Δήμου μας. Ήδη λοιπόν από αυτές τις μέρες και μέχρι το Πάσχα, τρεις κοινότητες και πολύ περισσότεροι οικισμοί θα υδροδοτηθούν από το φράγμα Πύρου Παραπύρου με νερό αρκετό, καθαρό, που πράγματι θα δώσει καλύτερη ποιότητα πόσιμου νερού στους κατοίκους της περιοχής. Όπως ανέφερα και προηγουμένως, μέχρι το Πάσχα αυτή η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί. Βεβαίως, εκτός από αυτό όμως, όπως ανέφερε ο κύριος Περιφερειάρχης, βρισκόμαστε εδώ στον ταμιευτήρα του Πύρου Παραπύρου, στο φράγμα Αστερίου, εδώ που συλλέγεται το νερό το οποίο υδροδοτείται πολλές περιοχές της Δυτικής Αχαΐας και της πόλης των Πατρών και ταυτόχρονα αναδεικνύεται ένας καινούριος ιδιαίτερα ελκυστικός προορισμός. Το υδάτινο στοιχείο στην περιοχή μας που έλειπε σε αυτή τη μορφή είναι σήμερα παρόν και δίνει δυνατότητες αξιοποίησης, ήπιας τουριστικής αξιοποίησης της περιοχής. Όπου και να κοιτάξετε γύρω μας θα δείτε πραγματικά πολλές ομορφιές από τον Ερήμανθο που υψώνεται στα δεξιά μας μέχρι το Κομποβούνι που είναι στην άλλη πλευρά και με πλούσιο δάσος πέριξ της παραλίμνιας περιοχής. Υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες δυστυχώς είναι χρονοβόρες, όμως με πολύ καλή συνεργασία και με την τοποθέτηση πια όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για το τεχνικό σύμβολο, θα είμαστε πραγματικά σε θέση να έχουμε πλήρη την εικόνα για τα βήματα που πρέπει να κάνουμε προκειμένου να αξιοποιηθεί αυτή η περιοχή. Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη, τους συνεργάτες του, που με πολύ αγώνα και προσπάθεια, με όποιες καθυστερήσεις, γιατί πάντα ξέρετε τα γεγονότα τρέχουν πιο πολλές φορές πιο γρήγορα από εμάς. Εμείς επιτρέψτε μου να διεκδικούμε και από τη δική μας πλευρά και από τη δική σας να επιταχυνθούν το δυνατότερο δυνατό οι όλες διαδικασίες προκειμένου να προλάβουμε και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έπονται το επόμενο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα επιτρέψτε μου μια τελευταία φράση γι' αυτό ότι όπως ανέφερα και στην αρχή της τοποθέτησης ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι και άλλοι φορείς που έχουν εργαστεί όλα αυτά τα χρόνια και νομίζω ότι με τις παραλήψεις, με τις δικές τους παρεμβάσεις, μιλάω για προηγούμενες εθνικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές, οι οποίες και αυτές έχουν βάλει το λιθαράκι τους προκειμένου να φτάσουμε σήμερα στο τελικό αποτέλεσμα. Κύριε Περιφερειάρχη, ευχαριστούμε για ό,τι κάνετε για την περιοχή μας, για την καλή συνεργασία που έχουμε και όπως είπαμε, υπάρχουν πάντα περιθώρια να γίνει καλύτερη. Και βάζοντας, επιτρέψτε μου, αξιοποιώντας αυτή τη στιγμή ότι η περιοχή μας, πέρα από την αξιοποίηση αυτού του χώρου που ήδη την έχουμε βάλει σε κάποια γρανάζια, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να δούμε και την υδροδότηση και άλλων περιοχών της περιοχής μας, που είναι κρίμα πέριξ του φράγματος να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό την ποιότητα του νερού που προσφέρει το φράγμα. Να είστε καλά, δυνατός και πάντα να έχουμε καλή συνεργασία προς όφελος των κατοίκων, των πολιτών και των δημοτών της περιοχής. Παράλληλα, στη βόρεια πλευρά της Ετωλοκαρνανίας και στις περιοχές όπου η Δυτική Ελλάδα γυτνιάζει με τις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας αλλά και Ηπείρου, βρέθηκε την Τετάρτη ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, πραγματοποιώντας αυτοψία σε έργα που εκτελούνται στην περιοχή, ενώ παράλληλα είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να συνομιλήσει με κατοίκους για την αντιμετώπιση προβλημάτων προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουν. Συγκεκριμένα, ο κ. Φαρμάκης επισκέφθηκε τις εργασίες συντήρησης που έχουν ξεκινήσει στον οδικό άξονα Πετρώνα Λευράδα, συνολικού μήκους 4,5 χιλιόμετρων κοντά στη λίμνη Κρεμαστών, ενώ αργότερα κινήθηκε προς τον Εμπεσό και τη Φλωριάδα, όπου μάλιστα δεσμεύτηκε στους κατοίκους της περιοχής για την αποκατάσταση του επαρχιακού οδικού άξονα προς το Κομπότι, προκειμένου να διευκολύνεται η πρόσβαση των πολιτών προς την περιοχή της Άρτας.
Στη Δυτική Ελλάδα δεν υπάρχουν πολίτες Α και Β κατηγορίας. Όλοι δικαιούνται ισότιμες δυνατότητες μετακίνησης και πρόσβασης, όλοι δικαιούνται οδική ασφάλεια και δυνατότητες ανάπτυξης στον τόπο τους και ειδικά οι κάτοικοι των πιο απομακρυσμένων περιοχών είναι αυτοί που βιώνουν τις πιο μεγάλες δυσκολίες και τις δικές τους ελπίδες. Οφείλουμε να στηρίξουμε και να υπαληθεύσουμε, δήλωσε ο κ. Φαρμάκης, με την ευκαιρία της επίσκεψής του στην περιοχή. Αργότερα, ο Περιφερειάρχης κινήθηκε προς το Μύτικα, όπου επισκέφθηκε τμήματα των εργολαβιών που εκτελούνται στον οδικό άξονα Αστακός Άκτιο και οι οποίες εντάσσονται στη συνολική εργολαβία ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των επαρχιακών οδικών αξώνων της Δυτικής Ατωλοκαρνανίας. Οι δυτικές ακτές της Ατωλοκαρνανίας αποτελούν έναν διαρκώς αναπτυσσόμενο τουριστικό προορισμό, ο οποίος τα επόμενα χρόνια είναι απολύτως βέβαιο πως θα εξελιχθούν σε έναν από τους πιο σημαντικούς προορισμούς της Δυτικής Ελλάδας. Επενδύουμε στην ολοένα και μεγαλύτερη προσέλκυση επισκεπτών, επενδύοντας στον τόπο μας και στους πολίτες των περιοχών, καθώς η τουριστική ανάπτυξη πρέπει να συνδυάζεται με την προστασία του περιβάλλοντος και οικιστικό επίπεδο υψηλού επίπεδου, τόνισε ο κ. Φαρμάκης. Σημειώνεται πως σε όλο το επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Ατωλοκαρνανίας βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης, σήμανσης, καθαρισμού ερισμάτων, εργασίες πρασίνου και άλλα. Ενδεικτικό είναι ότι μόνο στην περιοχή του Βάλτου έχουν εκτελεστεί 83 χιλιόμετρα διαγράμμισης, έχουν τοποθετηθεί 280 πινακίδες σήμανσης και έχουν τοποθετηθεί στη θέα ασφαλείας σε περισσότερα από 2,5 χιλιόμετρα. Συνολικά πρόκειται για παρεμβάσεις που κρίθηκαν απαραίτητες προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα της οδού, να καταστεί όσο το δυνατόν ασφαλέστερη η διέλευση των οχημάτων και να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι ατυχημάτων. Γκανιάτσας. Επισκευές κινητών τηλεφώνων όλων των εταιριών. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Xperia Sony. Samsung Collection Point. Γνήσια ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές και τρίμηνη εγγύηση επισκευής. Δωρεάν διάγνωση και εκτίμηση κόστους. Γκανιάτσας, Ζάρα 69, Άρτα. Νεφώσεις με βροχές, κατά τόπους ισχυρές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο στην Βόρεια Ελλάδα. Τα φαινόμενα από τις απογευματινές ώρες σταδιακά θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με βροχές, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στη Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Ανατολική Στερεά, τα χαρακτηριστικά του καιρού στην κεντρική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο στα νησιά του Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια σποραδικές καταιγίδες τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στην Δυτική Ελλάδα. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Ήπειρο τοπικά θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η βραδινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση του RTV. Ευχαριστούμε που μείνετε και σήμερα κοντά μας. Καλή σας νύχτα.